Εν μέσω αντεκλήσεων αποχώρησαν από τη χθεσινοβραδινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου οι 6 δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης που ήταν παρόντες, καταγγέλλοντας ότι το Προεδρείο θέλησε να εισάγει με πρόχειρο και μη σύνομο τρόπο για συζήτηση το αίτημα 16 συμβούλων της αντιπολίτευσης για τη διενέργεια τοπικού δημοψηφίσματος με θέμα την καύση ή όχι σκουπιδιών από βιομηχανίες της περιοχής και την παραγωγή ή όχι SRF από το εργοστάσιο που δρομολογείται να κατασκευαστεί στον Χιτά. Στη χθεσινή συνεδρίαση δεν ήταν παρόντες και οι 16 δημοτικοί σύμβουλοι που ζήτησαν τη διενέργεια του δημοψηφίσματος, ενώ όταν ο πρόεδρος του Σώματος Γιώργος Μουλάς πρότεινε την άμεση συζήτηση του θέματος, οι επικεφαλείς των παρατάξεων δρόμης συνεργασίας και επιλογή ευθύνης αντέδρασαν. Ένα αίτημα που το προβλέπει ο Δημοτικός Κώδικας. Στην πράξη το καταργείτε και πάτε να συζητήσετε το θέμα υποβαθμίζοντάς το και τόσο κρίνεται διάταξης. Αυτά δεν γίνονται. Θα καλέσετε τις συνεδρίες, όποτε έχετε κάνει και τις άλλες φορές, από εκεί και πέρα επί της ουσίας. Εάν ψηφίσει το Συμβούλιο και είναι απολυταίο το θέμα, τότε θα κρυφθεί. Εγώ σας λέω ότι θα πρέπει να προσέξετε, γιατί δεν το ερμηνεύετε σωστά. Από την πλευρά του, επικεφαλής της δύναμης Βόλου, Μιχάλης Μητσικός, αν και δεν υπέγραψε το αίτημα, ζήτησε να συζητηθεί ως εξαιρετικά επίκαιρο και άφησε εχμές κατά των δημοτικών συμβούλων που απουσίαζαν από το Δημοτικό Συμβούλιο, μολονότι κατέθεσαν το αίτημα για το δημοψήφισμα. Είναι δυνατόν να κάνουμε ένα τέτοιο αίτημα και να δούμε τουλάχιστον την πλειοψηφία των ανθρώπων που θέλουν να δώσουν τα ρόλα σήμερα. Η κουβέντα περί συζήτηση ΣΥΜΗ για το δημοψήφισμα διήρκησε περισσότερα από μισή ώρα. Όταν η ομάδα της πλειοψηφίας και η ομάδα του κυρίου Μητζικού ψήφισε υπέρ της συζήτησης, οι αιτούντες στο δημοψήφισμα αποχώρησαν. Αποδείχθηκε ότι ορισμένοι δρούν εδώ μέσα για το Θεαθήνε, όχι για το πραγματικό συμφέρον της πόλης, σχολίασε ο Δήμαρχος Αχιλλέας Μπέος. Όταν όμως ο νόμος προβλέπει συγκεκριμένη ρύπανση μονάδες και ό,τι αυτό συνεπάγεται και έχει επακόλουθο, εμείς ως δημοτική αρχή δεν μπορούμε να πάρουμε ούτε το ρόπαλο, ούτε το πιστόλι, ούτε να κάνουμε τους αντάρτες. Αυτά θα κάνουν άλλοι. Η κάψη του Πέτρο τόσα χρόνια δεν τους πειράζει. Πού δεν τους πειράζει στην άλλη βιομηχανία Πέτρο. Αυτή είναι μια υποκριτική συμπεριφορά, η οποία φάνηκε και σήμερα. Του είπα να συζητήσουμε το θέμα και φύγανε. Εγώ υποπτεύομαι ότι φέρανε και του πλακαδόρου εδώ πέρα να έρθουν για να γίνει ένα ακόμα σόου. Μετά την αποχώρησή τους, οι 16 εξέδωσαν ανακοίνωση στην οποία καταγγέλουν πραξικοπηματική διαδικασία από τον κύριο Μουλά και ομή καταστρατήγηση της νομοθεσίας και του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.